συνέχεια στην εκπομπή μας να καλημερίσουμε τις αξιότιμες ακροάτριες και ακροατές της τρίτης ώρας της εκπομπής και να συνεχίσουμε σε ό,τι αφορά το προαλυφόμενο ως κοινό ανακοινοθένη ή κοινή δήλωση για επανέναρξη των συνομιλιών ανάμεσα σε Αναστασιάδη και Έρωγλου για την λύση του Κυπριακού. Το 2002, 11 Νοεμβρίου του 2002, θυμάστε, ο κύριος Άλβαρο Ντεσότο, τότε ειδικός αντιπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, Κόφι Ανάν, παρέδωσε στο προεδρικό μεγάλο του κυρίου Κλειρίδη εκείνο τον χοντρό κίτρινο φάκελο με το σχέδιο Ανάν, 11 Νοεμβρίου 2002. Το πρώτο βιβλίο που κυκλοφόρησε για το σχέδιο Ανάν, με 5 κείμενα κριτικής για το σχέδιο Ανάν, έτσι ήταν και ο τίτλος του, 5 κείμενα κριτικής, ήταν γραμμένο από τους κυρίους Αχιλέα Μιλιανίδη, Γιώργο Κέντα, Μιχάλη Κοντό, Μαυρομάτι και Φωκαΐδη. Ο κύριος Αχιλεύς Εμιλιανίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαζί με τον Μιχάλη Κοντό και τον Γιώργο Κέντα είχαν γράψει επίσης το βιβλίο «Η σημαδεμένη τράπουλα» για τα πεπραγμένα του κυρίου Αλ Ντάουνερ στις συνομιλίες μεταξύ Χριστόφια Ταλάτ. Καλή σας μέρα, κύριε Εμιλιανίδη. Καλημέρα σας. Φανταζόμαστε έχετε μελετήσει το προσχέδιο του κοινού ανακοινοθέντος που ο κύριος Αναστασιάδης έχει δώσει και στη δημοσιότητα και στα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου και θέλουμε να ακούσουμε τις πρώτες απόψεις σας. Ναι, το έχω ανανώσει, ναι, όντως το προσχέδιο είναι για όσους παρακολουθούν το κυπριακό πρόβλημα στενά, οι διατυπώσεις του είναι πολύ γνωστές, δηλαδή τις έχουμε ξανασυναντήσει τις περισσότερες στο παρελθόν, σε προηγούμενες συζητήσεις. Εκείνο το οποίο είναι δεδομένο είναι πως υπάρχουν ορισμένα σημεία τα οποία δεν μπορούν παρά να προβληματίσουν. Οπωσδήποτε το σημείο το οποίο, το πρώτο σημείο το οποίο δημιουργεί ένα ερωτηματικό είναι η παράγραφος 2, στην οποία αναφέρεται ότι όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι, το οποίο δημιουργεί ένα ερώτημα όταν μιλάμε ότι όλα τα άλυτα βασικά θέματα θα είναι στο τραπέζι, ποια είναι τα λυμένα βασικά θέματα. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Βέβαια, μία ερμηνεία μπορεί να είναι ότι τα λυμένα βασικά θέματα είναι αυτά που αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν και μόνο. Ένα ερώτημα παραμένει κατά πόσο, όταν λέμε για άλυτα βασικά θέματα, εννοούμε λυμένα από προηγούμενες διαδικασίες, όπως π.χ. το περιβόητο έγγραφο Ντάουνερ. Αυτό σίγουρα πρέπει να διευκρινιστεί. Εν πάση περιπτώσει, πάνω στην ουσία του θέματος, βλέπουμε ότι εκείνο το οποίο ήταν το μεγάλο αγκάθι θεωρητικά των διαπραγματεύσεων για το κοινό ανακοινωσέν τους τελευταίους μήνες, δηλαδή η απέτηση των Τουρκοκυπρίων, της Τουρκίας ουσιαστικά, να αναφέρεται ότι η κυριαρχία θα προέρχεται εξίσου από Έλληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, έχει περιληφθεί κατά τον τρόπο που ήθελα. Γιατί η Τουρκία απαιτούσε την αναφορά αυτή, ότι η κυριαρχία θα προέρχεται από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους και μάλιστα χωρίς άρθρο, από Ελληνοκυπρίους, δεν λέει από τους Ελληνοκυπρίους, ναι, και τους Τουρκοκυπρίους, αλλά από Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους. Γιατί επέμενε σε αυτό η τουρκική πλευρά και τι κερδίζει με αυτή την προσφορά του κύριου Αναστασιάδη? Κοιτάξτε, είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε το πλαίσιο του διαλόγου, διότι πάντοτε όταν μιλάμε για μια ανάγνωση ενός εγγράφου, εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι το πλαίσιο του διαλόγου μέσα στο οποίο διεξάγεται η ερμηνεία του εγγράφου. Πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς υπήρξε ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί μια κυριαρχία, και όταν λέγαμε μια κυριαρχία εννοούσαμε εξωτερική και εσωτερική κυριαρχία, διότι ξέρετε η έννοια της κυριαρχίας έχει αρκετές ασάφειες βέβαια στο ισχύον διεθνές δίκαιο, αλλά μιλούσαμε και για εξωτερική και για εσωτερική κυριαρχία. Είναι γεγονός ότι
το προσχέδιο μετά από την πρόταση του πρωην Προέδρου της Δημοκρατίας αναφέρεται για πρώτη φορά μόνο στην εξωτερική κυριαρχία, διότι αναφέρεται σε κυριαρχία ως την κυριαρχία που απολαμβάνουν τα κράτη-μέλη των ΗΠΑ υπό το χάρτη του ΟΗΕ, η οποία αυτή είναι μόνο η εξωτερική κυριαρχία, δεν περιλαμβάνεται η εσωτερική κυριαρχία. Αλλά η βασική απέτηση της τουρκικής πλευράς υπήρξε πάντοτε να εισάγει στο πεδίο της συζήτησης την έννοια της παρθενογένεσης. Να εισάγει δηλαδή αρκετά στοιχεία τα οποία να φανερώνουν πως η δημιουργία του νέου αυτού κράτους γίνεται από δύο προϊσχύσαντα κράτη τα οποία ουσιαστικά ενώνονται και δίνουν τις εξουσίες προς αυτό το νεοδημιουργηθέν κράτος. Η λογική αυτή επιδιώκεται και γι' αυτό επιμένει τόσο η τουρκική πλευρά μέσω της αναφοράς στο ότι η κυριαρχία προέρχεται εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους, που σε συνδυασμό βέβαια με τη διαδικασία των χωριστών δημοψηφισμάτων που έγινε αποδεχτή τότε επί σχεδίου Ανάν, καθώς και διάφορες άλλες διατάξεις οι οποίες επίσης δεν είναι καινοφανείς, αλλά τις είχαμε συναντήσει είτε στο σχέδιο Ανάν είτε στις διαπραγματεύσεις του Χριστόφια με τον Ταλάτ, ουσιαστικά επιτρέπουν στην τουρκική πλευρά να ισχυριστεί εκείνο που είναι παγίωση επιδίωξή της, ότι θα έχει μια διαδικασία παρθενογένεσης το σχέδιο. Αυτό που λέτε ενισχύεται άραγε, κύριε Εμιλιανίδη, από το γεγονός ότι η δήλωση αυτή, το προσχέδιο της κοινή δήλωσης ορίζει πως το ομοσπονδιακό σύστημα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τα συνιστόντα κράτη. Τα συνιστόντα κράτη θα ασκούν πλήρως και οριστικά όλες τις εξουσίες τους μακριά από επεμβάσεις από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Κοιτάξτε, το θέμα του κατάλοιπου της εξουσίας που εγείρεται είναι για μένα ίσως το πλέον σημαντικό ζήτημα του κοινού ανακοινωσέντος. Δηλαδή υπάρχει κατά την άποψή μου μια θετική ρύθμιση στο κοινό ανακοινωσέν, που βέβαια και αυτό το έχουμε ξανασυναντήσει σε προηγούμενα έγγραφα. Δηλαδή αναφορά ότι το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα αποτελεί τον ανώτατο νόμο του νησιού και θα δεσμεύει τις εξουσίες της Ομοσπονδίας και των συνιστών των κρατών. Αυτή η αναφορά είναι μια λογική αναφορά, η οποία όμως εν συνεχεία συναντά την αναφορά ότι το κατάλοιπο της εξουσίας, δηλαδή απλό για να το ξεκαθαρίσω και για τους ακροατές, όταν λέμε κατάλοιπο εξουσίας εννοούμε οποιασδήποτε εξουσίες δεν αναφέρονται ρητά στο Ομοσπονδιακό Σύνταγμα ότι ασκούνται από συγκεκριμένη εξουσία, είτε αυτή είναι εκτελεστική, είτε νομοθετική, είτε δικαστική, είτε άλλος πώς. Δεν ασκείται το κατάλοιπο λοιπόν της εξουσίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση όπως ανέμενε κανείς. Για να το πούμε με ένα άλλο τρόπο που ενδεχομένως να καταλαβαίνουν περισσότερο οι συμπολίτες μας. Είναι δύο συνέτεροι, μια εταιρεία και έχει δύο μετόχους. Αυτοί οι μέτοχοι έβαλαν ένα διευθυντή, ο οποίος θα είναι ο ανώτατος διευθυντής. Αλλά οι δύο μέτοχοι, αυτοί κρατάνε για τον εαυτό τους ότι τελικά αυτοί κάνουν κουμάντο, έκαστος ξεχωριστά, ως έχουν το κατάλοιπο εξουσίας. Ναι, σίγουρα. Είναι καλή παρομοίωση. Κοιτάξτε, εγώ θα το ξεκαθαρίσω κάπως διαφορετικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πάντοτε η συζήτηση όταν συζητάμε για ένα ομοσπονδιακό πολίτευμα, κεντρικό στοιχείο αυτής της συζήτησης είναι ο τρόπος με τον οποίο μοιράζονται οι εξουσίες μεταξύ των συνιστών των κρατών
και μεταξύ της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η πάγια θέση της ελληνοκυπριακής πλευράς, τουλάχιστον ρητορικά, από το 1977 όταν ξεκίνησε η διαδικασία των διαπραγματεύσεων στη βάση ομοσπονδιακού μοντέλου λειτουργίας, ήταν ότι θα έπρεπε να διασφαλιστεί η ισχυρή κεντρική κυβέρνηση, η ισχυρή ομοσπονδιακή κυβέρνηση, βασικό συστατικό της οποίας ήταν το κατάλοιπο της εξουσίας. Η ιδέα του το κατάλοιπο της εξουσίας να ανήκει στα συνιστώντα κράτη, αν και δεν μεταβάλλει από μόνο του το χαρακτήρα του πολιτεύματος, εν τούτης είναι διάταξη που συναντάται κατά κανόνα σε συνομοσπονδίες. Να σας ρωτήσω το εξής, κύριε Μιλιανίδη, εφόσον η Τουρκία πετυχαίνει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση, η ανώτατη αρχή να είναι το αμφωτέρων και των δύο ισοτίμος και των δύο, γιατί χρειάζεται επιπλέον το κατάλοιπο εξουσίας στα συνιστώντα κράτη? Κράτη πλέον, δεν είναι state και ομοσπονδιακές μονάδες και τρίχες κάτσαρες, είναι λέγονται συνιστώντα κράτη πλέον. Ναι, κοιτάξτε, το κατάλοιπο είναι ένα στοιχείο το οποίο συνήθως, σύμφωνα με μια μερίδα της βιβλιογραφίας, αποδεικνύει και το ποιος είναι ο κυρίαρχος. Κοιτάξτε, πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία, σε αντίθεση με τη δική μας διαχρονική πολιτική, είναι πάρα πολύ προσεκτική στο να διασφαλίζει τα μικρά-μικρά. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί να υπογραφεί μια λύση η οποία θα αναφέρει, αυτό είναι δεδομένο, ότι δεν θα υπάρχει μια διεθνής προσωπικότητα, για παράδειγμα, ενός κράτους. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δηλαδή, από άποψη. Αυτό εγώ δεν αντιλαμβάνομαι, γιατί χάνεται και τόσο χρόνο διασυζήτηση αυτού που λέμε τα τρία singles. Δηλαδή, εάν οποιαδήποτε διαδικασία δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει αναφορά, και όταν λέω αναφορά μιλώ για λεκτική αναφορά σε μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα και μια ηθαγένεια του νέου κράτους, μια τέτοια αναφορά εκ των πραγμάτων θα περιλαμβάνεται. Ο στόχος της Τουρκίας δεν ήταν ποτέ να αλλάξει τις αναφορές σε μια κυριαρχία, μια διεθνή προσωπικότητα ως αναφορές. Ο διαχρονικός στόχος της Τουρκίας έχει να κάνει με την εισαγωγή στοιχείων μέσα στο πλαίσιο λύσης του Κυπριακού και μέσα στο νέο Σύνταγμα, τα οποία να υπονομεύουν την έννοια με την οποία γίνεται αντιληπτή η κυριαρχία μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Οπότε πρέπει πάντοτε, για να μπορούμε να αξιολογήσουμε σωστά ένα έγγραφο, να το ερμηνεύουμε με βάση τους διαχρονικούς στόχους που θέτει η Τουρκία και βεβαίως και τους διαχρονικούς στόχους που θέτει η πλευρά μας, και όχι να προσπαθούμε να το ερμηνεύσουμε με βάση λοιπόν αυτή την λογική. Μια κουβέντα τελευταία θέλαμε. Ποιους συμφέρει περισσότερο το περιεχόμενο αυτού του κειμένου, τους διαχρονικούς στρατηγικούς στόχους της Τουρκίας ή της ελληνοκυπριακής πλευράς? Κοιτάξτε, θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η διατύπωση του συγκεκριμένου κειμένου δεν δικαιώνει καθόλου τις διακηρύξεις που έχουμε βιώσει τον τελευταίο χρόνο, ότι δεν θα ξανάρχιζαν διαπραγματεύσεις με επικοδομητικές ασάφειες ή με αναπαραγωγή των προηγούμενων προβλημάτων που είχαμε συναντήσει στο σχέδιο ΑΝΑΝ και στις διαπραγματεύσεις Χριστόφια Ταλάτη. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε εδώ πέρα μία διαιώνιση τη διαδικασία των προβλημάτων, αν θέλετε, τα οποία είχαμε συναντήσει στις διαδικασίες των προηγούμενων
των τελευταίων 12 ετών, διότι από εκεί είχαν ξεκινήσει να εισάγονται οι συγκεκριμένοι όροι που έχουν να κάνουν με την παρθενογένεση στο πλαίσιο της συζήτησης, και αναφίβολα αν και είναι πολύ νωρίς για να κρίνει κάποιος το σύνολο μιας δομής με δεδομένο ότι θα πρέπει να έχεις ένα πλήρες σχέδιο σου, οπωσδήποτε ως ξεκίνημα νομίζω ότι το σχέδιο είναι αρκετά κοντά στους διαχρονικούς και τις έμενους στόχους της τουρκικής πλευράς. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μιλιανίδη. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.